δυσκολότερες, κρισιμότερη μάχη της ζωής του δίνει ο Τάσος Μητσόπουλος. Η πληροφόρηση από την εντατική φαίνεται ότι στη 1:30 έχει επέλθει το μοιραίο. Αναμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση από πλευράς των γιατρών. Είναι εδώ όλοι του οι στενοί συνεργάτες. Είναι η οικογένειά του, η οποία βρίσκεται υπό διαρκή ψυχολογική στήριξη. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος εδώ στο νοσοκομείο Λευκοσίας, οι αξιωματούχοι του Δημοκρατικού Συναγερμού, όλοι οι υπουργοί έχουν δώσει το παρόν τους, πάρα πολλοί κόσμος. Βρίσκονται εδώ. Εδώ έχει πληροφορηθεί ο κόσμος το δυσάρεστο γεγονός. Να πούμε, απλά να πω, είναι πραγματικά δύσκολη στιγμή και για μας να μεταφέρουμε το θάνατο ενός νέου ανθρώπου, ενός νέου πολιτικού. Να πούμε ότι ο τελευταίος άνθρωπος που συνομίλησε χθες μαζί του ήταν ο πρέσβης της Ελλάδος στην Κύπρο, ο Βασίλης Παπαϊωάννου, ο οποίος έφυγε πριν από λίγο από το νοσοκομείο, από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, και μας είχε πει ότι δεν έδωσε καμία ένδειξη κατά τη χθεσινή συνάντησή τους ότι ήταν αδιάθετος. Ο Βεναντίας μας είπε ήταν πολύ ευδιάθετος και μάλιστα πέραν της εθιμοτυπικής συνάντησης που είχαν. Ο Τάσος Μητσόπουλος συζητούσε μαζί του για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου και του εξέφρασε την ελπίδα, όχι την ελπίδα, του είχε πει ότι θα παρευρισκόταν στην μαθητική παρέλαση στην πόλη του, γιατί πρόκειται να είναι σημεοφόρος ο μικρός του γιος Άρης. Έχουν αρχίσει να καταφθάνουν πολλοί κόσμος, στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού, έρχονταν από το πρωί. Είμαστε και εμείς εδώ αναμένοντας το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν. Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή αυτή, μια πάρα πολύ δύσκολη. Τα λόγια είναι περιτά τέτοιες στιγμές. Ακριβώς. Ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος, ένας εξαίρετος πολιτικός. Ήταν ένας εξαίσιος πολιτικός και άνθρωπος χαμηλών τόνων, ο οποίος διακρίθηκε από όλα τα αξιώματα, από όλα τα πολιτικά αξιώματα τα οποία του ανατέθηκαν, των οποίων τα καθήκοντα του ανατέθηκαν, τα είχε διεκπαιρεώσει με μεγάλη επιτυχία. Έχει ωραία κράση εκτίμησης από όλους. Αναμένουμε δηλαδή επίσημη ανακοίνωση. Αναμένουμε το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν εντός ολίγου από τους γιατρούς που ήταν όλο το 24ωρο στο πλάι του. Απλά ξέρουμε ότι τις τελευταίες ώρες τα ζωτικά του όργανα δεν ανταποκρίνονταν στην φαρμακευτική αγωγή, στην επίμονη φαρμακευτική αγωγή που του έδιδαν οι γιατροί. Τα θερμά μας συλληπιτήρια να ευχηθούμε στην οικογένειά του βεβαίως. Καλή δύναμη, κουράγιο. Θα συνδεθούμε και πάλι, Άντρη, να μην αφήσουμε ανοιχτό τον τηλεοπτικό χρόνο. Θα συνδεθούμε και πάλι μόλις είναι έτοιμοι οι γιατροί για το ιατρικό ανακοινωθέν. Μάλιστα, μόλις είναι έτοιμοι λοιπόν.